Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Κίρτσο, από τον οποίο θα ζητήσουμε να μας σχολιάσει όλα αυτά τα οποία συνέβησαν χθες, την τελική έτσι, διαμόρφωση του αποτελέσματος, δηλαδή τους 155 που ψήφισαν ναι, τους 131 στο όχι, τους 2 παρόντες και τους 12 πόντες. Κύριε Κίρτσο, καλησπέρα σας. Πείτε μας τελικά πόση σημασία μπορεί να έχει αυτή η διαδικασία και στο τέλος πού θα καταλήξει αυτό και σε σχέση με την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το χθεσινό αποτέλεσμα δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να οργανώσει την οικονομική και κοινωνική της πολιτική, να καλύψει τα κενά, να ανταποκριθεί στα μηνύματα τους επόμενους 3-4 μήνες. Από εκεί και πέρα τι θα γίνει, θα δούμε. Αλλά δεν πρέπει να χαθούν αυτοί οι 3-4 μήνες. Όχι μόνο για την κυβέρνηση, αλλά για την οικονομία στο σύνολό της. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα σταυροδρόμι, δηλαδή ή θα βρούμε τις λύσεις και θα καταφέρουμε από το τέλος της ύφεσης να περάσουμε στην ανάπτυξη, ή θα πάμε χειρότερα. Επομένως, νομίζω ότι κέρδισε πολιτικό και οικονομικό χρόνο η κυβέρνηση. Όλα θα κριθούν όμως από το πώς θα τον αξιοποιήσει, αν τελικά θα μπορέσει να το κάνει. Εσείς τι πιστεύετε ότι θα γίνει? Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν οι λύσεις, αρκεί να δείξουν αποφασιστικότητα, δυναμισμό, γιατί δεν υπάρχει τίποτα εύκολο πλέον, και να είναι καλά συντονισμένοι, γιατί αυτά που είπε για παράδειγμα ο κ. Σαμαράς χθες, εμένα με καλύπτουν πλήρως, αλλά εντάξει, τα έχω ξανακούσει, επομένως αυτοί που έχουν το πρόβλημα, ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα, δεν θέλουν να τα ακούνε και να τα ξανακούνε, θέλουν να εφαρμοστούν. Λοιπόν, αν εφαρμοστούν σωστά, οργανωμένα, και θα έλεγα το ένα ζήτημα να καλύπτει το άλλο, δηλαδή να μην δοθούν κάποιες ρυθμίσεις και μετά ξεχάσουν ότι ξέρω και εγώ αυτοί δεν έχουν ασφαλιστική ενημερότητα ή δεν μπορούν να πάρουν φορολογική ενημερότητα, άρα δεν μπορούν να μπουν στη ρύθμιση, μην δούμε τέτοια πράγματα. Αν λοιπόν τρέξουν, μπορούν και να προλάβουν. Μα εγώ μαζί τους αρκεί να τρέξουν. Είστε ο άνθρωπος που έχει πει ότι δεν θα καταστραφεί και η χώρα μα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Χθες από τη διαδικασία και από όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν και από την άλλη πλευρά, γιατί δεν τα μασάτε εσείς, τι καταλάβατε? Εντάξει, εγώ λέω ότι δεν θα καταστραφεί η χώρα με την έννοια της γενικής πολιτικής προσέγγισης, δεν μπορούμε να την δούμε στη βάση. Όμως δεν λέω ότι δεν κοστίζει η ενδεχόμενη επικράτηση του ΣΥΡΙΖΑ. Για παράδειγμα, ο κύριος Τσίπρας εμφανίζεται να αγνοεί κάποιους συγκεκριμένους περιορισμούς που έχει αναλάβει, που ισχύουν μάλλον σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ιδιαίτερα για την Ελλάδα που είναι σε πρόγραμμα, που είναι υπερχρεωμένη. Όλα αυτά μετράνε για το οικονομικό μας και κοινωνικό μας μέλλον. Επομένως, τώρα να λέει ότι δεν αναγνωρίζω τίποτα, τέλος η λιτότητα, τέλος το ένα, τέλος το άλλο, δείχνει. Τέλος πάντων, δείχνει μια διάθεση, θα έλεγα, εύκολης αναζήτησης σε χαμηλό επίπεδο ψηφοφόρων, και ταυτόχρονα δείχνει ότι δεν έχει καταλάβει πού βρισκόμαστε και πώς λειτουργεί το σύστημα. Απορώ δηλαδή με τους ευρωβουλευτές, τους συναδέλφους μου, τους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, πώς δεν το εξηγούν στην ηγεσία τους. Δηλαδή αυτά που βλέπουν στην Ευρωβουλή και που βλέπω και εγώ τους οδηγούν σε συμπέρασμα ότι μπορούμε μονομερώς να βγούμε από τη λιτότητα, να αγνοήσουμε τους περιορισμούς, τις υπογραφές των προηγούμενων κυβερνήσεων, να πούμε στις αγορές ότι δεν μας ενδιαφέρει. Εδώ σήμερα υπάρχει θέμα με την αξιολόγηση της Γαλλίας και της Φινλανδίας. Εμάς δεν θα μας ενδιαφέρει η αξιολόγηση από τις αγορές της Ελλάδας, για παράδειγμα. Μάλιστα. Σε σχέση με το πώς είδε η Ευρώπη όλο αυτό το οποίο έγινε χθες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, τι μπορείτε να μας μεταφέρετε? Εντάξει, δεν ξέρω πώς ακριβώς το είδε, δεν είχα συζητήσεις σχετικές. Γιατί εμείς δουλεύουμε Δευτέρα με Παρασκευή, με σήμερα έχουμε και εμείς τον κύκλο μας. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι δεν τους προβληματίζει ιδιαίτερα. Η Ευρώπη είναι αρκετά σίγουρη για τον εαυτό της. Δηλαδή, έχουν επιβληθεί κάποιοι κανόνες, έχουν ενισχυθεί οι μηχανισμοί παρέμβασης για να μην πάει κάτι στραβά και δημιουργηθεί ένα ντόμινο, έχουν ενισχυθεί και οι μηχανισμοί ελέγχου. Υπάρχει βέβαια μια έντονη συζήτηση πόσο χαλαρή, πόσο αυστηρή πρέπει να είναι η δημοσιονομική πολιτική, τι θα γίνει με τα επενδυτικά, τι θα γίνει με το ένα, τι θα γίνει με το άλλο. Αλλά θέλω να σας πω ότι αν πιστεύουμε ότι θα τρέξουν όλοι μαζί να σώσουν την Ελλάδα ή τέλος πάντων να μας βοηθήσουν για να μην καταστραφούν οι ίδιοι, δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Αυτά μπορεί να ίσχυαν
πριν στο ξεκίνημα του μνημονίου, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν απροετοίμαστη και υπήρχε ο κίνδυνος του ντόμινο. Τότε μπορώ να πω ότι η διαπραγματευτική μας θέση ήταν ισχυρότερη, αν και ήμασταν χρεοκοπημένοι. Αλλά βέβαια δεν μπορέσαμε να την αξιοποιήσουμε, γιατί και εμείς δεν είχαμε την ανάλογη εμπειρία. Το γεγονός, κύριε Κίρτσο, ότι και η Γαλλία, αλλά και οι νότιες χώρες γενικότερα, αντιμετωπίζουν περίπου το ίδιο πρόβλημα και αρχίζουν και σηκώνουν λίγο ανάστημα. Αυτό σημαίνει κάτι? Εντάξει, μα τώρα τι συγκρίνει με τη Γαλλία, με την Ελλάδα? Δηλαδή, η Γαλλία είναι η δεύτερη σημαντικότερη οικονομία της Ευρωζώνης και η Ιταλία είναι η τρίτη σημαντικότερη. Ναι, αλλά το χρέος όμως σε σχέση με την έκταση και τον πληθυσμό, δηλαδή εκεί μιλάμε για τρεις. Εντάξει, μιλάμε, έχουν περάσει τα, ακριβώς όπως είπατε, τα 2.000 δισεκατομμύρια, τα 2-3. Αλλά έχουν και τεράστιες δυνατότητες. Το χρέος στη Γαλλία είναι γύρω στο 95% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Το χρέος στην Ελλάδα είναι 175, είναι περίπου διπλάσιο, αναλογικά. Δεν λέω ότι δεν έχουν προβλήματα, αλλά δεν μπορούμε τώρα να ελπίζουμε σε μια σύγκρουση Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, που θα λύσει το πρόβλημα της Ελλάδας. Η σύγκρουση αυτή που βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι σωστή παρατήρηση, θα οδηγήσει σε κάποιες διορθωτικές κινήσεις ό,τι αφορά την πολιτική. Για παράδειγμα, αν η Γερμανία θα βάλει το χέρι στον προϋπολογισμό για να χρηματοδοτήσει επενδύσεις υποδομής στη Γερμανία και να συμβάλλει στη χρηματοδότηση του πακέτου Juncker των 300 δις ευρώ για τα επόμενα 3 χρόνια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτά τα ζητήματα είναι ανοιχτά, αλλά αυτά δεν λύνουν τώρα το ελληνικό πρόβλημα. Δηλαδή, είναι αλλαγές ουσιαστικές, αλλά εμείς έχουμε να ανέβουμε τα Ιμαλάια. Δηλαδή, έχουμε τεράστια απόσταση να καλύψουμε. Και η λογική ότι θα τρέξουν οι άλλοι να μας λύσουν το πρόβλημα δεν έχει σχέση με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πέσει σε μια παγίδα, δηλαδή έχει πέσει θύμα της επιχειρηματολογίας του και της προπαγάνδας του, και νομίζω ότι αυτά που λέει στην Ελλάδα ισχύουν διεθνώς. Τελικά δεν ισχύουν και θα πρέπει να κάνουν από τώρα μια διόρθωση της οικονομικής τους πολιτικής, γιατί εγώ μεν λέω ότι δεν θα καταστραφούμε άμα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Συμπληρώνω όμως ότι με την πολιτική που εφαρμόζει θα πέσει το, που σκέφτεται μάλλον να εφαρμόσει, θα δούμε αν θα την εφαρμόσει, θα πέσει και άλλο ένα 25-30% το πραγματικό μας εισόδημα. Δεν φτάνει δηλαδή που έχουμε φάει μια ζημιά 30%. Το θέμα είναι να οργανωθούμε για να ανέβουμε. Άμα είναι να εφνιδιαστούμε ξανά και να πέσουμε πιο χαμηλά, έχουμε χάσει το παιχνίδι. Τελευταία ερώτηση πριν πάμε στην ερώτηση που καταθέσατε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις πανδημίες και τον έμπολα είναι, κύριε Κίρτσο, αν πιστεύετε, γιατί βγαίνοντας χθες ο Πρωθυπουργός από την αίθουσα του Κοινοβουλίου, την αίθουσα της ψηφοφορίας, είπε στους δημοσιογράφους ότι εμείς πάμε για εκλογές το 2016. Βλέπετε δηλαδή ότι με αυτούς τους συσχετισμούς που έχουμε τώρα, αυτή ήταν μια δήλωση για τον κόσμο ή μια ουσιαστική δήλωση του Πρωθυπουργού? Εντάξει, είναι μια ουσιαστική δήλωση με την έννοια ότι θέλει να ολοκληρώσει μια προσπάθεια. Είναι λογικό από την πλευρά του, από την πλευρά της κυβέρνησης. Σας θυμίζω ότι έχει προηγηθεί η δήλωση Βενιζέλου ότι ετοιμαζόμαστε για εκλογές. Εντάξει, εγώ είμαι με το Σαμαρά. Λοιπόν, ας εξηγήσουν άλλη τη δήλωση του Βενιζέλου. Εσείς είστε με το Σαμαρά. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, και τη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει. Επομένως, είναι λογικό από την πλευρά του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης να θέλουν να εξαντλήσουν τη τετραετία. Θεωρούν ότι έχουν να προσφέρουν, ότι θα ολοκληρωθεί η πολιτική που εφαρμόζουν. Λογικό είναι αυτό. Και καλά κάνουν. Αλίμονο τώρα, αν τρέχαν οι κυβερνήσεις, οποιασδήποτε κυβερνήσεις, να ζητάνε πρόωρες εκλογές. Συνήθως αυτά είναι δουλειά της αντιπολίτευσης. Το άλλο που είναι επίσης λογικό είναι να λέει ότι εμείς θέλουμε να εξαντλήσουμε την τετραετία, διότι οι εκλογές δεν είναι εύκολη υπόθεση για την Ελλάδα. Έχουν ένα κόστος. Δηλαδή, συνεννόησεις με τους εταίρους, μπορεί να αντιδράσουν αρνητικά οι αγορές. Ήδη ο πολιτικός κίνδυνος που σχετίζεται με την Ελλάδα ανεβαίνει στην αντίληψη των αγορών, γι' αυτό ανεβαίνουν και τα επιτόκια δανεισμού. Υπάρχουν λοιπόν ένα σωρό ζητήματα πρακτικά, δύσκολα, οικονομικά, και είναι λογικό από την πλευρά της κυβέρνησης να θέλει να τα φορτώσει στην αντιπολίτευση. Δηλαδή, η κυβέρνηση λέει: άσε με να εξαντλήσω την τετραετία, να με κρίνει τέλος πάντων. Νομίζω ότι έχω μια σωστή πολιτική που θα ολοκληρωθεί σε βάθος χρόνου. Και η αντιπολίτευση λέει: όχι τώρα, γιατί καταστρέφει τη χώρα. Εντάξει, αυτοί λοιπόν που θέλουν να επιβάλλουν τώρα εκλογές, θα αναλάβουν και το κόστος, το οικονομικό, το κοινωνικό, ενδεχομένως και το πολιτικό. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει ο Σαμαράς και νομίζω είναι σωστό από την πλευρά της κυβέρνησης. Μάλιστα.
Πάμε τώρα στην ερώτησή σας για τον έμπολα και την πανδημία ή τις πανδημίες που απειλούν ολόκληρη την Ευρώπη. Βλέπουμε ότι το πρόβλημα ανέβηκε πλέον και στις ευρωπαϊκές χώρες. Ναι, εντάξει, εγώ επειδή ήμουν στις ακροάσεις των υποψηφίων επιτρόπων, περάσαν πάρα πολύ από την Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή, ο Μοσκοβισί, ο Κατάινεν, ο Ντομπρόφσκις, ο Λόρδος Χίλο Εγγλέζος, περάσανε, τους είδα όλους και βέβαια επισκέφτηκα και άλλες επιτροπές, όσα κάθε ευρωβουλευτής που να πηγαίνει παρακολουθεί τις άλλες επιτροπές, χωρίς βέβαια να ψηφίζει στις επιτροπές που δεν ανήκει. Και είδα και την ακρόαση του Αβραμόπουλου, που πήγε πάρα πολύ καλά. Είδα την ακρόαση του Στυλιανίδη, του Κύπριου, ο οποίος πήρε τα θέματα της εξωτερικής διεθνούς, της ανθρωπιστικής βοήθειας και της αντιμετώπισης διεθνών κρίσεων. Επομένως, τι θέλω να πω. Τα χαρτοφυλάκια, τα οποία από οικονομική άποψη είναι υποβαθμισμένα, δεν συνδέονται πολύ μεγάλα συμφέροντα μαζί τους και δεν χρηματοδοτούνται επαρκώς από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, μπορεί να αποδειχθούν και τα σημαντικότερα. Γιατί άμα χάσουμε τον έλεγχο του έμπολα, είναι ήδη παρόν απειλητικό στην Ισπανία, αν υπάρξει μια εξάπλωση του ιού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει αυτό για τη δημόσια υγεία, για τις δαπάνες για την προστασία της δημόσιας υγείας, για τη λειτουργία της οικονομίας, για την προοπτική του τουρισμού. Επομένως, αυτά τα οποία τα θεωρούν δευτερεύοντα ή τα θεωρούσαν τέλος πάντων μέχρι πρόσφατα δευτερεύοντα, ανάλογους υπολογισμούς μπορεί να κάνει κανείς και για την παράνομη μετανάστευση σε σχέση με τις διεθνείς κρίσεις, Συρία, Ιράκ, αποσταθεροποίηση Τουρκίας και όλα αυτά. Επομένως, αυτά τα χαρτοφυλάκια, πώς τώρα τα αντιμετωπίζουν κάπως με υπεροψία αυτοί που ελέγχουν την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να είναι αυτά που θα αποτελέσουν το κλειδί για το μέλλον. Δηλαδή, αν λειτουργήσουν σωστά αυτοί οι επίτροποι και χρηματοδοτηθούν βέβαια επαρκώς, μπορεί να λύσουν σημαντικά προβλήματα. Εάν τους αφήσουν κάπως στο περιθώριο, γιατί έχουν άλλες προτεραιότητες, να δουν τι θα κάνουν οι πολυεθνικές, τι θα γίνει με τον ανταγωνισμό, τι θα γίνει με την ενέργεια κτλ. Με τα χρηματοπιστωτικά, μπορεί να πάθουν τη μεγάλη ζημιά από αλλού. Αυτό λοιπόν είναι το νόημα της παρέμβασής μου, έχοντας παρατηρήσει και τι γίνεται, γιατί αυτό, ο έμπολα θα μπορούσε να ελεγχθεί, δηλαδή είναι μια επιδημία η οποία μετατρέπεται περιοδικά σε πανδημία. Υπάρχει όλο το ιστορικό, υπάρχει η βιοστατιστική, υπάρχει τμήμα στο Πανεπιστήμιο της Στερεάς Ελλάδας, υπάρχει η μοριακή βιολογία που όλα αυτά μπορεί να τα αναγνωρίσει έγκαιρα. Πού ήταν λοιπόν οι μεγάλες οικονομικές δυνάμεις να χρηματοδοτήσουν όλη αυτή την έρευνα για να προστατεύσουν τη δημόσια υγεία? Και είναι πολύ λιγότερο ακριβό να προβλέπεις και να προστατεύεις παρά να τρέχουμε όλοι τώρα με την ψυχή στο στόμα να δούμε τι ακριβώς θα γίνει με τον έμπολα, αναλαμβάνοντας τεράστιο κόστος και τεράστιους κινδύνους. Επομένως, θέλω να ευαισθητοποιήσω με αυτή την ερώτηση, να αρχίσω να ευαισθητοποιώ τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να σταθώ και στο πλευρό των επιτρόπων των δικών μας, δηλαδή και του Αβραμόπουλου και του Στυλιανίδη, να στείλουμε το μήνυμα ότι τα χαρτοφυλάκια τους παίζουν τεράστιο ρόλο για τη διαμόρφωση των εξελίξεων. Κύριε Κύρτσο, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ. Τη διάθεσή σας. Γεια χαρά. Απίστευτο και όμως αληθινό αυτό που κατήγγειλε.